ότι η γεύση για τη στάση που θα κρατήσουν αν οι ξενοδόχοι δεν υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση υποστηρίζουν ότι έδωσαν ξενοδόχο υπάλληλοι και εργαζόμενοι στον επισιτισμό με τη συμβολική κατάληψη που πραγματοποίησαν το πρωί σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Αμουδάρα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας τους. Κάνουν συμφωνίες κάτω από τα τραπέζια, δεν αμείβονται οι άνθρωποι και αυτά που δουλεύουν τους τα χρωστάνε. Και τίποτα να απογράψουν ακόμα τις συμβάσεις. Έσχος. Υπογράφουν με συμφωνίες και βάζουν 4 ώρες απασχόληση σε ένσημα. Είναι δράμα η κατάσταση στα ξενοδοχεία, παιδιά. Δράμα. Τάση που επικρατεί τώρα να κατέβουν οι μισθοί γύρω στο 20-30%, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι οικογένειες τους θα βρεθούν αδιασμένες. Διεκδικώντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας χωρίς μείωση μισθών και με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, συγκεντρώθηκαν αρχικά στο εργατικό κέντρο. Όπως τονίζουν, λύση στο πρόβλημά τους πρέπει να βρεθεί άμεσα, αφού η κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων αναμένεται να λήξει στις 18 Ιουλίου και των εργαζομένων στον επισιτισμό στα μέσα Αυγούστου. Δεν μπορεί, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι ό,τι αφορά εσάς. Εμείς δεν περιμένουμε τέτοιου μισθού. Όμως αυτή τη στιγμή και με 10 και με 12 ευρώ και με 650 ευρώ και με 830 ευρώ. Άσε που δεν μπορεί να βρει δουλειά κανείς πάνω από 25 ευρώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε ως τοπικό επαγγελματικό. Δεν μπορούμε να είμαστε υποχείρια του κάθε εργοδότη. Βρισκόμαστε στο 2012, δεν μπορούμε να πάμε 50 χρόνια πίσω. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτή η απεργία είναι προειδοποιητική. Στις επόμενες απεργίες δεν θα είμαστε σκαλοπάτια ξενοδοχείων, θα είμαστε μέσα στα ξενοδοχεία. Αυτά πρέπει να το καταλάβουν οι ξενοδόχοι. Η πολιτεία και το κράτος και οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, δεν με ενδιαφέρει από ποιες κυβερνήσεις, φέρνουν τις παραγωγικές τάξεις σε αυτήν την κατάντια. Να πρέπει μόνοι μας να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, ενώ θα έπρεπε να ήταν σε επίπεδο μακροοικονομικό, σε επίπεδο πολιτείας, να είχαν οριστεί οι εργασιακές σχέσεις. Αποφασισμένοι να μην το βάλουν κάτω, προγραμματίζουν νέα 48 ώρια απεργία στις 10 και 11 Ιουλίου.